μια δόξα την πίστη στο Θεό και ένα κακό συνάντησα στη ζωή, μια δυστυχία, μια αθλειότητα. Ποια είναι αυτή? Η απιστία. Είδες άνθρωπο να πιστεύει στον Θεό αληθινά, μη τον φοβάσαι. Θα τα ξεπεράσει όλα στη ζωή του. Και μπόρες θα πέσουν πάνω σου και δυσκολίες θα έρθουν και αρρώστιες και διωγμή και βάσανα, όλα στο όνομα του Χριστού θα τα ξεπεράσει και στο τέλος θα βγει νικητής. Από την άλλη μεριά, είδες άνθρωπο άπιστο, είδες άνθρωπο καταπρονητή, ας έχει λεφτά, ας έχει νιάτα, ας έχει υγεία, ας έχει όλα τα καλά του κόσμου. Θα έρθει η ώρα που θα γκρεμιστούν σαν χάρτινος πύργος. Έτσι, από τη μια μέρα στην άλλη, και ο ίδιος και η οικογένειά του θα γίνει ένα ερείπιο. Δεν βλέπετε σήμερα τι γίνεται στον κόσμο, δεν βλέπετε απελπισία, δεν βλέπετε μελαγχολία, δεν βλέπετε τα κακά που μας συγκυρούν, δεν βλέπετε τις αυτοκτονίες, δεν βλέπετε όλα αυτά. Γιατί, αδέρφια μου, συμβαίνουν αυτά? Για τον απλούστατο λόγο. Γιατί δεν πιστεύουν οι άνθρωποι στο Θεό. Έπαψαν αληθινά να καταφέρουν στο Θεό. Και πίστη στο Θεό σημαίνει εμπιστοσύνη. Είναι ζωντανός ο Θεός. Μπορείς να παραδοθείς όπως παραδίδεται το μικρό παιδί στα χέρια της μάνας του και του πατέρα του. Μπορείς να πέσεις στην αγκαλιά του Θεού όπως πέφτει το παιδάκι στην αγκαλιά της μάνας του. Δεν θα κινδυνεύσεις ποτέ. Αυτή είναι η πίστη μας. Αυτή είναι η πίστη των Αγίων. Γι' αυτό είτε τους βλέπετε, για δέστε σήμερα τους αγαπημάτες που γιορτάζουν. Για παρακολουθήστε, πήγαιναν χαρούμενοι μέσα στη λίμνη. Τους έριχναν στη λίμνη και από τους 40 κάποιος λιγοψύχησε και βγήκε έξω. Και τι είπαν οι άλλοι? Είπανε να βγούμε κι εμείς για να γλιτώσουμε τη ζωή μας, για να ζήσουμε. Ή άρχισαν να κλαίνε και να μυρολογάνε μυρολόγια από εκείνα που λένε εμείς, τι κακό πάθαμε, αμάν, αμάν, θέλουμε να ζήσουμε, όχι, όχι, αρνούμαστε και τον Χριστό και τα πάντα, όπως κάνουν οι σημερινοί. Όχι, αδελφοί μου, τέτοια πράγματα. Αλλά λυπόντανε και πονάζανε ενός λιποτάκτη από τους 40. Τα πάραν μαζί του και του λέγανε, ντρέπεσαι ρε, εσύ να πήγεις από μέσα. Και βέβαια ποιο ήταν το αποτέλεσμα, αυτό που σας είπα. Εκείνος πέθανε, εκείνος ξεψύχησε μόλις βγήκε από τη λίμνη και πήγε κοντά στη φωτιά για να ζεσταθεί. Οι άλλοι έζησαν, αλλά ο Θεός διατήρησε και τον αριθμό 40. Πώς? Ένας συγκολογάτης, ένας πρωινάπιστος, βλέποντας τη δόξα του Θεού και το στεφάνι να κατεβαίνει από τον ουρανό, είπε και φώναξε με όλη τη δύναμη του. Και εγώ είμαι χριστιανός. Και εγώ λατρεύω τον εσταυρωμένο. Εγώ πιστεύω στο Χριστό. Και έπεσε μέσα και έγινε ο 400ος μάρτυρας. Αυτή είναι η πίστη μας, η αληθινή. Αδελφοί μου, δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο, γιατί ιδιαίτερα όσοι έρχεστε από μακριά, είστε σηκωμένοι από τις 5 και κάποιοι ίσως από αγωνία δεν κινηθήκατε όλη τη νύχτα. Τούτο και πάλι θέλω να σας πω και να σας τονίσω. Δοξάζετε τον Θεό μέσα από την καρδιά σας. Δεν είμαι ψεύτης για να σας πω ψέματα ότι μάχατες θα έρθουν καλύτερες ημέρες, ότι η ζωή θα είναι ανθόσπαρτη, όπως δυστυχώς έρχονται στους γάμους. Βίων ανθόσπαρτο, λέει, και εγώ γελάω. Και πού τον βρήκαν τον βίων τον ανθόσπαρτο? Μα είναι αντίθετο με το Ευαγγέλιο αυτό. Ποιος μας είπε ότι η ζωή μας θα είναι ανθόσπαρτη? Ο Χριστός είπε στο Ιερό του Ευαγγέλιο ότι η γη θα βγάλει αγκάθια και γρυβόδια και ότι είναι καταραμένη κάτω από τα πόδια του ανθρώπου εξαιτίας της αμαρτίας του. Όποιος υπόσχεται
ότι ο κόσμος άκατες θα γίνει παράδεισος, αυτός κοροϊδεύει τους ανθρώπους. Όχι, όσο υπάρχει αμαρτία, όσο οι άνθρωποι αμαρτάνουν, τόσο και θα υποφέρονται σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι θα πηγαίνει από το χειρότερο στο χειρότερο. Δεν σας υπόσχομαι λοιπόν ότι όλα θα πάνε καλά, αλλά σας υπόσχομαι ότι εάν κάνουμε ένα βήμα στο Θεό, εάν μετανοούμε κάθε μέρα, εάν κλαίμε για τα αμαρτήματά μας, εάν τον ευχαριστούμε για τη ζωή που μας χάρισε, για την πίστη που μας έδωσε, για το μεγάλο δώρο που λέγεται Ορθοδοξία, τότε θα βρούμε τη δύναμη να περάσουμε την ζωή. Θα βρούμε το κουράγιο. Αυτό είναι το φάρμακο. Αυτό είναι το δεκανίκι. Αυτό είναι το αποκούμπι. Αυτό είναι το ραβδί. Βρήκαμε την πίστη, περνάμε την έρημο του κόσμου. Βρήκαμε την πίστη, περνάμε την φουρτουνιασμένη θάλασσα. Βρήκαμε την πίστη, αντιμετωπίζουμε την αρρώστια. Βρήκαμε την πίστη, θα βρούμε και την ελπίδα. Βρήκαμε την πίστη, θα ξεπεράσουμε και την φτώχεια και όλα τα δεινά του κόσμου. Γι' αυτό εύχομαι, όχι μόνο να κρατήσουμε την πίστη που έχουμε μέσα μας, αλλά να την αυξήσουμε, αδέλφια μου. Και σήμερα, την ημέρα αυτή, πρώτη Κυριακή της Αρακοστής, να παρακαλέσουμε τον Θεό και ιδιαίτερα έξω όταν θα πούμε την ώρα της Λιτανίας, να τον παρακαλέσουμε και να τον πούμε δυνατά από μέσα μας, από τα φιλοκάρδια μας. Χριστέ μου, στήριξέ με στην πίστη σου την Ορθόδοξη. Χριστέ μου, κράτησέ με μέχρι τέλους. Χριστέ μου, μη με αφήσεις να κρονιστώ, μη με αφήσεις να χαθώ, μη με εγκαταλείψεις. Χριστέ μου, οτιδήποτε κι αν μου συμβεί, θέλω να ζω, να υπάρχω, να περπατώ και να πεθάνω ορθόδοξος χριστιανός. Αμήν. Αμήν. Okay.